Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Γεια σας κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Είναι μια σειρά από θέματα που θέλω να θίξουμε. Να ξεκινήσουμε από τις 4.000 προσλήψεις. Ένα σημαντικό θέμα. Να ξεκινήσουμε όπου θέλετε. Αφορά σε νοσηλευτές, σε παραϊατρικό προσωπικό. Θα γίνει με τα χρήματα από τις τηλεοπτικές άδειες, κύριε Υπουργέ, αυτό? Ακριβώς. Και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω μια παρανόηση, μια δυσφήμιση η οποία διακινείται τις τελευταίες μέρες, ότι τα χρήματα των καναλιών θα πάνε στη μαύρη τρύπα του χρέους. Τα χρήματα που εισπράχθηκαν ήδη και που θα εισπραχθούν στο μέλλον από τις άδειες των καναλιών που μετά από 27 χρόνια αποκτούν νομιμότητα θα αναδιανεμηθούν προς όφελος των ασθενέστερων. Και οι πρώτες δύο κινήσεις είναι οι 15.000 παραπάνω θέσεις στους παιδικούς σταθμούς που ήδη ξεκίνησαν να μοιράζονται τα παραπάνω βάουτσερ από αυτά τα χρήματα, και τα 50 εκατομμύρια και αν χρειαστεί και παραπάνω, τα οποία θα δοθούν για την πρόσληψη ενός προγράμματος απασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ 12μηνης διάρκειας, το οποίο θα αφορά 4.000 άτομα προσωπικών νοσοκομείων, περίπου 3.000 νοσηλευτές, περίπου 700 λοιπές ειδικότητες και γύρω στα 300 άτομα για τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, και ΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, ΕΟΠΗ, ΕΚΕΑ κτλ. Είναι μια μαζική. Στόχος είναι να δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι από τις αρχές, από το ξεκίνημα του έτους. Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο επιλέγουμε και τη διαδικασία μέσω του ΑΕΔ, που με την γνωστή εμπειρία που έχει μέσα από τα κοινοφελή προγράμματα που έχει διαχειριστεί με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ένα σύστημα επιλογής προσωπικού αντικειμενικό και βασικά γρήγορο. Γρήγορο. Και ο προγραμματισμός και η προσπάθεια είναι αυτοί οι άνθρωποι το Γενάρη να δουλεύουν. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει σήμερα μια κινητοποίηση στον χώρο της υγείας. Παρακολουθήσαμε και πριν. Αν μου επιτρέψει, Χρήστο, γιατί θέλω να συνεχίσουμε λίγο το ζήτημα των προσλήψεων. Γιατί ξέρουμε, κύριε Πολάκη, ότι είναι σε εξέλιξη προκήρυξη, ότι είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια να καλυφθούν και άλλες θέσεις. Θέλετε να μας δώσετε μια συνολική εικόνα των προσλήψεων στο κομμάτι της υγείας? Σαφέστατα. Όχι, συνδέεται, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, συνδέεται το ίδιο ρωτάμε με τον Θάνο. Υπάρχει μια δυσπιστία ότι θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις, γιατί το παρακολουθήσαμε για τις δηλώσεις των συνδικαλιστών ηγετών. Έτσι, υπάρχει μια δυσπιστία προκαταβολική ότι θα πάνε τα χρήματα, αυτό που είπατε πριν. Τι τους απαντάτε? Και υπάρχει και μια κριτική για υποστελέχωση σε όλο το σύστημα. Να μας δώσει την εικόνα των προσλήψεων. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, η δυσπιστία από πλευράς των εργαζομένων στα νοσοκομεία σε ένα βαθμό είναι δικαιολογημένη με βάση την εμπειρία που είχαν τα προηγούμενα χρόνια της μνημονιακής καταστροφής. Όμως θα το πω με ένα ρητό. Άλλοι παπάδες ήρθανε, άλλα χαρτιά βαστούνε. Και εγώ δεν το λέω γενικώς, το λέω συγκεκριμένα. Από τον Οκτώβρη πέρυσι έχουν διοριστεί και έχουν αναλάβει υπηρεσία στα νοσοκομεία 1.200 καινούργιοι επικουρικοί γιατροί. Έχουν διοριστεί και έχουν αναλάβει υπηρεσία 187 άτομα διασώστες στο ΕΚΑΒ. Έχουν διοριστεί και έχουν αναλάβει υπηρεσία μέχρι προχτές, τα τελευταία στοιχεία, 578 μόνιμο προσωπικό νοσηλευτικό από την προκήρυξη 4K και 5K του περσινού Νοεμβρίου, που λόγω του σαπημένου κράτους που έχουμε καθυστέρησε πάρα πολύ η διαδικασία επιλογής του ΑΣΕΠ. Σήμερα ή αύριο βγαίνουν τα τελικά αποτελέσματα για άλλες 690 θέσεις, οι οποίοι θα προσληφθούν από τον κυλιόμενο πίνακα της προηγούμενης προκήρυξης και οι οποίοι θα ενισχύσουν και αυτή τα νοσοκομεία. Μέσα στις επόμενες μέρες προκυρήσονται οι υπόλοιποι 800 που μαζί με τους 1600, με τους 690 μας κάνουν 1538, που είναι και αυτοί μόνιμο προσωπικό νοσοκομείων που ενισχύουν τις δομές σε όλη την Ελλάδα. Επίσης προκηρύχτηκαν και είναι στη διαδικασία της κρίσης μετά από 7 χρόνια 760 θέσεις μόνιμων γιατρών στο σύστημα. Άρχισαν ήδη να φτάνουν στο Υπουργείο αποτελέσματα κρίσεων από αυτές και προχωρούμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα τη διαδικασία του διορισμού.
Ξεκινήσαμε την υπογραφή της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τους 2.000 μόνιμους γιατρούς, οι οποίοι θα προκηρυχτούν του χρόνου όπως αναγγείλαμε. Και αυτό μάλλον θα επαναληφθεί και το 18 και το 19. Αυτή γιατί είναι ένα μόνιμη, σήμα έτσι, προς τα παιδιά μόνιμη μας που έφυγαν. Ναι, για μόνιμους μιλάω. Για μόνιμους μιλάω. Επίσης, από παλιές πιστώσεις, τις οποίες τις είχαν παγώσει και τις ενεργοποιήσαμε, έχουμε προσλάβει 200 μόνιμους γιατρούς που έχουν αναλάβει υπηρεσία στο σύστημα από πέρυσι τον Οκτώβρη μέχρι τώρα. Επίσης, από τους 585 επικουρικό προσωπικό που προκηρύχθηκε το Μάιο και που πάλι καθυστέρησε λόγω της απείλας της γραφειοκρατίας, ήδη έχουν διοριστεί περίπου 150 άτομα και ο ρυθμός επιταχύνεται. Μέσα σε όλη αυτή τη δέσμη υπάρχουν άλλοι 1.200, που οι 800 είναι νοσηλευτές για Αθήνα και Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιποι 400 λοιπό προσωπικό, για τα οποία υπάρχει πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και οι οποίοι και αυτοί θα προκηρυχτούν μέχρι το Δεκέμβριο για να αναλάβουν υπηρεσία μέσα στο 17. Είναι η πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια που γίνεται μια τέτοια προσπάθεια ανάταξης του συστήματος, που σε συνδυασμό με την αύξηση της χρηματοδότησης που έχει γίνει, δεν είναι λόγια αυτά, έχει γίνει, σε συνδυασμό αυτό σταμάτησε τον κατήφορο του συστήματος. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, οι πληγές είναι βαθιές. Έχουμε πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει από όλες τις μπάντες, από τα κέντρα υγείας και τα παιδί, που και εκεί υπάρχει μια μεγάλη πληγή, οι 2.500 που έφυγαν και η οποία πρέπει να καλυφθεί και θα καλυφθεί και αυτή. Υπάρχουν πολλές πληγές στο σύστημα, τις οποίες τις ανατάσσουν. Τα να προβλήματα χρηματοδότησης για τα λένε ότι υπάρχει, ότι είναι μειωμένα κατά 350 εκατομμύρια τα κονδύλια για τα νοσοκομεία το 2017. Τώρα να πω μια απάντηση, να πάνε να βρουν ένα λογιστή να τον μάθει γράμματα. Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής. Πέρυσι από το Γενάρη μέχρι τον Σεπτέμβρη είχαν δοθεί στα νοσοκομεία 300 εκατομμύρια ευρώ μόνο. Φέτος από το Γενάρη μέχρι τον Σεπτέμβρη έχουν δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό 760 εκατομμύρια ευρώ. Ο προγραμματίζεται και θα δοθεί 1,156 από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το όριο αγορών των νοσοκομείων, των δαπανών δηλαδή, είναι 1,634, αυξημένο κατά, αν προσθέσουμε και αυτά των υγειονομικών περιφερειών, κατά 300 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που είχε προγραμματίσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου για το 2015. Και αυτό μόνο στραβός άμα είσαι δεν το βλέπεις. Επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο για πρώτη φορά γίνεται από τη συγκρότηση του ΕΟΠΗ, μέχρι στιγμής ο ΕΟΠΗ φέτος το 2016 έχει δώσει 200 εκατομμύρια ευρώ έναντι νοσηλείων που οφείλει στα νοσοκομεία. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον επίτροπο που ελέγχει τον ΕΟΠΗ άλλα 70 εκατομμύρια για καταβολή τις επόμενες μέρες. Αυτό γίνεται, επαναλαμβάνω, από την πρώτη, για πρώτη φορά από τότε που συγκροτήθηκε ο ΕΟΠΗ, από το 2012. Μέχρι τώρα ο ΕΟΠΗ έδινε 10, 20, 25 εκατομμύρια το χρόνο στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Φέτος έχει δώσει μέχρι στιγμής 200 και, γιατί αν συμπεριλάβουμε πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία, και δίνει και άλλα 70 μέσα στις επόμενες μέρες. Μέχρι τέλος του χρόνου αυτό που είχαμε υποσχεθεί για μια χρηματοδότηση από τον ΕΟΠΗ ανάμεσα 500 με 600 εκατομμύρια θα είναι πραγματικότητα. Γιατί παρά τις κασάνδρες οι εισπράξεις των ασφαλιστικών ταμείων πάνε καλά και η μεταφορά πόρων από τα ασφαλιστικά ταμεία προς τον ΕΟΠΗ επίσης πηγαίνουν καλά. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε για τα αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ. Είχαμε την ευκαιρία και νωρίτερα να ακούσουμε τον κύριο Μαθιόπουλο να λέει ότι το 50% είναι ακινητοποιημένα, ότι πηγαίνουν με τα πόδια στον τραυματία, ότι μπαίνουν ο κόσμος σε αγροτικά, σε μπουλντόζες. Ότι οδηγούν οι δήμαρχοι. Υπάρχει κάτι άλλο που υποκρύπτεται πίσω από αυτή την αντιπαράθεση? Ναι, υπάρχει. Λοιπόν, καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τα συγκεκριμένα και τα πραγματικά. Μετά από 8 χρόνια καταφέραμε μέσα σε 2 μήνες, δηλαδή από πέρυσι τον Σεπτέμβριο μέχρι αρχές Νοεμβρίου,
να ολοκληρώσουμε ένα διαγωνισμό τον οποίο τον πάλευαν από το 2007. Και επειδή προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες, προηγούμενοι μηχανισμοί δεν τα βρίσκανε στη μίζα, καθυστερούσε 8 χρόνια. Αγοράστηκαν και παραδόθηκαν, για να μην τρελαθούμε δηλαδή, 90 ολοκένουργια ασθενοφόρα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ανακαλύψαμε μέσα σε 15 μέρες περίπου 20 ασθενοφόρα τα οποία είχαν αγοραστεί είτε από δήμους, είτε από αιρετές περιφέρειες, είτε από υγειονομικές περιφέρειες και τα οποία κάθονταν χωρίς κανείς να ασχοληθεί. Γιατί? Ούτε, γιατί ρωτήστε τους. Ούτε οι προηγούμενες διοικήσεις, ούτε οι συνδικαλιστικές εκπροσωπήσεις. Δηλαδή, ετοιμοπόλεμα. Ναι, ετοιμοπόλεμα, βεβαίως ετοιμοπόλεμα, τα οποία κάθονταν σε κέντρα υγείας και τα οποία τα παίρνει το ΕΚΑΒ και αναλαμβάνει η υπηρεσία. Επίσης, θα θυμάστε ότι είχα πει κάποια πράγματα σε σχέση και με τα συνεργεία και το τεράστιο κόστος που έχουμε, γιατί όντως ένα κομμάτι του στόλου είναι παλιό. Επίσης, να σας ενημερώσω, γιατί το ξέρει αυτό η συνδικαλιστική ηγεσία, πρόσφατα η κυρία Δούρου υπέγραψε 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά 40 έως 50 ασθενοφόρων για την Αττική, που το κομμάτι αυτό του διαγωνισμού, λόγω της τεράστιας διαφοράς τιμής που υπήρχε με το διαγωνισμό που υλοποιήσαμε τα 90 ασθενοφόρα, δεν ολοκληρώθηκε λόγω των δικαστικών προσφυγών. Η προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού θα είναι μέσα στο επόμενο διάστημα. Και επίσης για τις υπόλοιπες περιφέρειες που δεν πήραν ασθενοφόρα, επίσης προγραμματίζονται η αγορά περίπου άλλων 120 ασθενοφόρων. Και είναι στοίχημα και για τη δικιά μας κυβέρνηση, έτσι, να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το διαγωνισμό σε ένα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Έχουν ολοκληρωθεί και οι τεχνικές προδιαγραφές. Τεχνικές προδιαγραφές που άλλοι κάνανε 2 χρόνια για να τις βγάλουν, γιατί μαλώνανε στο τι θα βάλουμε προκειμένου να φωτογραφίσουμε μοντέλα. Και αυτό το πράγμα τώρα παίρνει την τελική ευθεία της συνεννόησης με τις περιφέρειες. Από εκεί και πέρα, ακούστε να δείτε. Εγώ ήμουν δήμαρχος στα Σφακιά. Για κάποια χρόνια, και από το 10 μέχρι το 14, και εγώ οδήγησα ασθενοφόρο. Και οδηγοί του Δήμου μου οδηγήσαν ασθενοφόρο, γιατί δεν υπήρχε κάλυψη του ΕΚΑΒ εκεί κάτω σε εκείνη την περιοχή. Και υπήρχαν και πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα στις οποίες δεν υπήρχε κάλυψη. Και τότε πραγματικά η τοπική αυτοδιοίκηση κράτησε κάποια πράγματα στα πόδια. Αλλά τότε δεν είδα να βγαίνουν αυτοί που σήμερα κραυγάζουν με το αφήγημα της καταστροφής, ότι τέλος πάντων μετακινούμε με μουλάρια και με δεν ξέρω και εγώ τι κόσμο και προσωπικό. Εγώ μουλάρια είδα στην κινητοποίηση της Ποεδίνης στη Θεσσαλονίκη. Δεν είδα να μεταφέρεται κανένας με μουλάρι για να τον για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Τι εννοείτε ότι είδατε μουλάρια στην και σήμερα έχει μια κινητοποίηση που είχαν κάνει με κάτι άλογα. Λοιπόν, αυτό για τη μίζα τώρα που είπατε πριν, σε τι λοιπόν αφορά, κύριε Πουλάκη? Αυτό για το, αυτό για ποιο? Είπατε για τις μίζες, ότι δεν τα βρίσκανε στις μίζες. Σε ποιους αναφέρεστε? Τώρα τι θέλετε να σας πω τώρα? Ότι τα ασθενοφόρα που αγοράσαμε τελικά τα 90, τα πήραμε με 48.000 ευρώ. Τα άλλα μισά ασθενοφόρα για τα οποία ακυρώθηκε λόγω των δικαστικών προσφυγών ο διαγωνισμός, είχαν καταλήξει τιμή 63.000 ευρώ. Και ήταν άλλη εταιρεία τα ίδια περίπου, τα ίδια αυτοκίνητα. Αυτά που καταλήξανε 63.000 ευρώ σε αυτό το διαγωνισμό που προσπαθούσαν 7-8 χρόνια να κάνουν, τα είχαμε πάρει το 2004 επί Ολυμπιακών Αγώνων με 90.000 ευρώ. Θέλετε περισσότερες αποδείξεις να σας πω ή σας φτάνουν αυτές? Να πάμε στο Κελπνό, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για την ακύρωση των παραιτήσεων. Ένα σχόλιο. Γιατί βεβαίως γράφεται ότι επιμένετε στην επιλογή σας. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ως όφιλε μετά την προσφυγή που έγινε από τον κύριο Γιαννόπουλο, δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης, παρά τα όσα γράφονται, αλλά ακύρωσε το διορισμό που κάναμε του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την αιτιολογία ότι δεν υπήρξε προηγούμενη έκθεση απόψεων των 3 μελών του ΔΟΥΣΟΥ, τα οποία αντικαταστήσαμε, του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και ενός μέλους. Εμείς θα σεβαστούμε την απόφαση της δικαιοσύνης, θα ζητήσουμε τις εξηγήσεις και θα προχωρήσουμε στην κατεύθυνση την οποία έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους, ότι αυτό το απόστημα που λέγεται Κελπνό, το οποίο για χρόνια ήταν
ένας από τους κεντρικούς μηχανισμούς μεταφοράς μαύρου χρήματος και ελέγχου μέσω της διαφημιστικής δαπάνης ενός μεγάλου κομματιού των ΜΜΕ θα καθαρίσει μέχρι το τέλος. Αυτό μπορώ να πω αυτή τη στιγμή και αυτό σας λέω. Με την ευκαιρία που συζητήσαμε για το Κερπνό και το ΣΤΕ, θα ήθελα ένα πολιτικό σχόλιο για αυτό που συνέβη χτες με τους δύο αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ουσιαστικά έστειλαν τα εξαμάξεις στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι, και τι θέλετε τώρα εγώ να πω? Δικαίωμά τους να κάνουν αυτό που εκτιμούν. Από εκεί και πέρα η πλειοψηφία του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποφασίσει τη στάση την οποία θα κρατήσει και την απόφαση την οποία θα βγάλει. Κύριε Υπουργέ, η Σαντορίνη δουλεύει? Όχι απλά δουλεύει, γαζώνει. Γαζώνει, ε. Σε ένα μήνα είδε 6.500 περιστατικά. Μπαίνουν χειρουργία, αναπτύσσεται. Προχωράμε και σε μία ανασυγκρότηση τις επόμενες μέρες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΜΗ, της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας που έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας του νοσοκομείου. Θα τοποθετήσουμε και εντεταλμένο σύμβουλο από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος θα έχει χρέη διοικητή στο νοσοκομείο. Κάναμε και πρόταση στο Δήμαρχο της Σαντορίνης να μπει, ο οποίος δυστυχώς αρνήθηκε, γιατί ήθελε να του παραχωρηθεί το οίκημα του κέντρου υγείας δωρεάν, το οποίο όμως θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε για να στεγάσουμε ένα μέρος του προσωπικού, γιατί υπάρχει ένα είναι μεγάλο στελεχωμένο πρόβλημα ή θα χρειαστεί να ξαναπάτε υγείας. Είναι στελεχωμένο, ή θα, χρειαστεί. Είναι στελεχωμένο ή θα βοηθήσετε ξανά? Είναι στελεχωμένο. Θα στελεχωθεί μέχρι πλήρους στελέχωσης και θα το επισκεφτώ πολλές φορές, όπως και πολλά νοσοκομεία της χώρας. Και να ξέρετε κάτι, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, γιατρός ήμουνα, είμαι και θα είμαι μετά που θα φύγω από εδώ. Και τη χειρουργική δεν την παρατώ για κανένα λόγο. Μάλιστα. Θα μας πείτε το τι ακριβώς συμβαίνει με τον κύριο Σαλμά? Βλέπω παροιμίες να λέτε, βλέπω λαγός στη φτέρη έτριβε κακό στην κεφαλή του. Τι ακριβώς συμβαίνει? Από καλά καθόταν και πια καλά γυρεύει, ναι, ο διάολος του τέτοιου του πιάτουμα γυρεύει και τα λοιπά. Στήσανε μια κομπίνα για να φάνε 825.000 ευρώ από τον ΕΟΠΗ. Ποιοι? Ο κύριος Σαλμάς και η γαμπρή του. Λοιπόν, μέσα από μια διαδικασία στην οποία βάλανε πλάτη πολύ, βγήκε μια απόφαση παράλογη του Κεντρικού Συμβούλου Υγείας, η οποία επέτρεψε θεωρητικά, έτσι όπως το γράψαμε τα συφραζόμενα, ότι υπάρχει η διαδικασία της διαγνωστικής αρθροσκόπησης. Η αρθροσκόπηση είναι μια παρεμβατική διαδικασία. Βάζεις μια κάμερα μέσα σε μια άρθρωση, βλέπεις τι συμβαίνει και ταυτόχρονα από την ίδια ή από άλλες τομές βάζεις κάποια άλλα εργαλεία και διορθώνεις το πρόβλημα εκείνη την ώρα. Αν είναι μόνο να δεις, δεν χρειάζεται να κάνεις διαγνωστική αρθροσκόπηση, το κάνουν στην Αμερική. Αλλά η μαγνητική τομογραφία έχει τα ίδια και πολύ καλύτερα αποτελέσματα διαγνωστικά, αν θες απλά να διαγνώσεις. Εδώ η ιστορία ήταν ότι στήσανε μια ολόκληρη μηχανή, στην οποία εμπλέκονται από τον κύριο Σκανδαλάκη, τον πρώην πρόεδρο του ΚΕΣΥ, τον κύριο Βορύδη που ήταν υπεύθυνος, αλλά έχει και την υπογραφή και του κυρίου Γρηγοράκου που ήταν τότε Υπουργοί Υγείας. Από τον Λαλίστα, τον κύριο Πατούλη, ο οποίος έδωσε άδεια εργαστηρίου σε ένα ορθοπαιδικό ιατρείο. Όταν εργαστήρια είναι τα ακτινολογικά, τα μικροβιολογικά και τα πυρηνικής ιατρικής. Δεν υπάρχει ορθοπαιδικό εργαστήριο. Στήσαν λοιπόν μια ολόκληρη μηχανή, στην οποία τιμολόγησαν την διαγνωστική αρθροσκόπηση, δηλαδή να μπω με μια οπτική ή να δω και να φύγω, με την τιμή που έχει η κανονική αρθροσκόπηση που προβλέπει και διήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο. 1.500 ευρώ. Όταν στην Αμερική την ίδια εξέταση που τιμολογούν, ξέρετε, και τον αέρα που αναπνέεις, όπως είπα, η ανώτερη τιμή που φτάνει αυτό το πράγμα είναι γύρω στα 480 δολάρια, αν θυμάμαι καλά. Δολάρια, έτσι, όχι ευρώ. Λοιπόν, εμείς έχουμε προχωρήσει την ανατιμολόγηση αυτής της πράξης. Πάλι το σαπημένο κράτος καθυστέρησε να βγάλει την απόφαση, η οποία τιμολογείται με 300 ευρώ σαν εξέταση.
Και εδώ κατέθεσαν παραστατικά για 550 ασθενείς που συνταγογραφούσε ο κύριος Αλμάς, τα εκτελούσε ο γαμπρός του και καταθέταν στον ΕΟΠΗ 1500 ευρώ παραστατικό να πάρουν. Δεν τα έχουν πληρωθεί όλα βέβαια. Έχουν πληρωθεί όμως ένα σοβαρό κομμάτι. Άντως, και θα δούμε και τι θα γίνει με αυτό. Κύριος Αλμάς στο πρόσωπό σας. Καλώς να ορίσει. Καλώς να ορίσει. Μαζί με Τσάλες και αυτοί. Λοιπόν, τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης. Να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πολάκη, με ένα γενικότερο σχόλιο για την κυβέρνηση. Ποιο, κατά την κρίση σας, είναι το μεγάλο στοίχημα αυτής της κυβέρνησης από εδώ και στο εξής? Είναι η οικονομία, είναι η έξοδος από την κρίση, είναι η πάταξη της διαπλοκής? Δεν είναι ένα στοίχημα, είναι πολλά στοιχήματα ενιαία και ταυτόχρονα. Το πρώτο είναι ο αμήλικτος αγώνας απέναντι στη διαπλοκή, που ένα του μεγάλο επεισόδιο είναι η ολοκλήρωση της ιστορίας με τα κανάλια. Το δεύτερο που πάει μαζί με αυτό έχει να κάνει με τον πραγματικό έλεγχο του μεγάλου πλούτου, της φοροδιαφυγής και όλων των σκανδάλων και όλες αυτές οι λίστες για τις οποίες προχωράει τάχιστα η επεξεργασία του και ο καταλογισμός των προστήμων και αυτών που πρέπει να εισπράξει το ελληνικό κράτος. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη αλλαγή του κράτους. Ένα κράτος το οποίο δομήθηκε 70 χρόνια τώρα στη βάση της πελατειακής σχέσης, της διάχυσης και ελέγχου της παραοικονομίας και του μαύρου χρήματος, που οικοδομήθηκε στη βάση του ότι κανείς δεν είχε ευθύνη για τίποτα, ένα τέτοιο κράτος δεν μπορεί να υπηρετήσει αριστερό πολιτικό σχέδιο. Εμείς δεν έχουμε τη λογική των προηγούμενων. Εμείς θα του αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύει. Και η μεγάλη κεντρική ιδέα γι' αυτό θα είναι η μεταφορά σχεδιαστικών, μελετητικών, αδειοδοτικών, αυτή είναι η λέξη κλειδί, και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στους αποκεντρωμένους φορείς της διοίκησης και στο δεύτερο θεσμό του κράτους που εκλέγεται με άμεση ψηφοφορία, τον πρώτο και δεύτερο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μόνο έτσι θα πάρει μπροστά η μηχανία αυτού του κράτους. Μάλιστα. Και είναι ένα από τα βασικά, από τους βασικούς πυλώνες που θα ανοίξουν το δρόμο για την παραγωγική ανασυγκρότηση μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται τώρα και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά Μάλιστα. και τον αναπροσανατολισμό πόρων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων προς αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Πριν κλείσουμε, είναι γνωστό ότι έχετε ένα αντισυμβατικό πολιτικό λόγο. Κάποιοι λένε ότι μερικές φορές παρά είναι αντισυμβατικό. Εσείς τι λέτε? Τώρα τι να πω εγώ. Ο καθένας μας είναι αυτό που κουβαλά σαν εμπειρία, σαν εκπαίδευση, σαν γονίδια και σαν συμπεριφορές που έχει πάρει από τον τρόπο που έχει μεγαλώσει. Εγώ είπα και προηγουμένως ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Η δουλειά μου είναι η ιατρική. Έχω διαβάσει πάρα πολύ. Έχω ξενυχτήσει πάρα πολλά βράδια και δεν έχω καμιά διάθεση και ούτε πρόκειται να γίνει να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο μιλώ, σκέφτομαι, δρώ ή πράττω. Γιατί να σας πω μια κουβέντα. Ο άνθρωπος αλλάζει δύο φορές στη ζωή του. Αλλάζει στα 18 με 24 όταν επιλέγει αξιακό στρατόπεδο που θα τοποθετηθεί με βάση αυτά που του έχει μάθει η οικογένειά του, το σχολείο του και οι παρέες του εκείνη την περίοδο, και αλλάζει και στα 35-36 όταν κάνει παιδιά και πρέπει να ζήσει κι άλλους. Μάλιστα. Άμα δεν προσκυνήσεις τότε, δεν αλλάζεις εύκολα μετά. Ευχαριστώ. Οπότε Υπουργέ. Επειδή εγώ δεν προσκύνησα τότε, στα 52 δεν έχω σκοπό να αλλάξω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πολάκη. Να είστε καλά. Πάμε στην Τίνα.